Ο Βέλγος Τζάκι Μαρτάνς, περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής στα 500 κυβικά, κατάφερε να κερδίσει και τα δύο σκέλη του αγώνα που έγινε την Κυριακή 15 Μαΐου στο Hoxton Park της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Μαρτένς, πάνω σε μια τετράχρονη Χουσβάρνα, ήταν εντυπωσιακός. Πήρε την εκκίνηση και στα δύο σκέλη και δεν απειλήθηκε στη συνέχεια. Στο πρώτο σκέλος, δεύτερος ήταν ο συμπατριώτης του, Ζοέλ Σμέτς, επίσης με τετράχρονη μοτοσυκλέτα, μια Βερτεμάτη. Τρίτος τερμάτισε ο Ολλανδός Κάρλο Χόλσεν, πάνω σε μια Χόντα. Το δεύτερο σκέλος πίσω από τον Μαρτένς τερμάτισε ο Σουηδός Μάρκους Χάνσον με Χόντα και τρίτος ήταν ο Ζοέλ Σμέτς. Μετά από 4 αγώνες, στη βαθμολογία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 500 κυβικών προηγείται ο Χάνσον με 113 βαθμούς. 3 βαθμούς πίσω του ο Ζοέλ Σμέτς και στην τρίτη θέση ο Τζάκι Μαρτένς με 107 βαθμούς. Στο Ντάντσικ της Πολωνίας στη συνέχεια, όπου διεξήχθη ο έκτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Motocross 250 κυβικών. Ο νοτιοαφρικάνος παγκόσμιος πρωταθλητής Γκρέκ Αλμπερτίν με τη Σουζούκι του κέρδισε και τα δύο σκέλη. Στο πρώτο σκέλος πίσω από τον Αλμπερτίν τερμάτισε δεύτερος ο Βέλγος Στέφαν Έβερτς με Καβασάκι και τρίτος ο Σουηδός Γιώακιμ Κάλσον και αυτός με Καβασάκι. Ο Ντόνι Σμίτι με Γιαμάχα ήταν δεύτερος στο δεύτερο σκέλος και ο Κάλσον ήταν πάλι τρίτος. Οι αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 250 κυβικών θα συνεχιστούν μετά από ένα μήνα στο Βέλγιο. Μέχρι στιγμή στη βαθμολογία μετά από 6 αγώνες προηγεί τον Γκρέκ Αλμπερτίν με 184 βαθμούς. Δεύτερος είναι ο Ντόνι Σμίτ με 160 και τρίτος ο Στέφαν Έβερτς με 149 βαθμούς. Τέλος, στην Ισπανία συνεχίστηκε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 125 κυβικών. Ο αγώνας που διεξήχθη στο Μπελ Πουίγκ ήταν ο τέταρτος της χρονιάς. Ο νεαρός Γάλλος Μισελ Πισόν με Χόντα κέρδισε μετά από μεγάλη μάχη το πρώτο σκέλος. Μόλις ένα δεύτερο πίσω του τερμάτισε ο Ιταλός Αλέσιο Κιόντι επίσης με Χόντα. Τρίτος, άλλος ένας Ιταλός και αυτός με Χόντα, ο Μάουρο Ντελάγκο. Το δεύτερο σκέλος ήταν μια μάχη ανάμεσα στους Αμερικάνους Μουρ και Μάνι, μέχρι τη στιγμή της πτώσης του Μάνι. Ο Κιόντι ήταν πάλι δεύτερος με τον Ολλανδό Πέτρο Ντράκτερ, περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή, τρίτο. Στη βαθμολογία των 125 κυβικών μετά από 4 αγώνες προηγείται ο Μουρ με 116 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Κιόντι με 114 βαθμούς και στην τρίτη θέση ο Πέτρο Ντράκτερ με 102 βαθμούς. Σίγουρα αρκετοί θα γνωρίζουν ότι οι αγώνες Supercross έχουν βρει έδαφος και αναπτύσσονται και στην Ελλάδα. Αγώνες με βάση το θέαμα και την ένταση σε κλειστό περιορισμένο χώρο, εσωτερικό ή εξωτερικό. Ένας τέτοιος αγώνας έγινε με επιτυχία την Κυριακή 15 Μαΐου στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αγρίνιο. Ήταν ο πρώτος αγώνας Supercross για το 1994 από μια σειρά 6 αγώνων που θα διεξαχθούν όλη τη χρονιά και που αναμένεται να τραβήξουν με το δικό τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον μεγάλο αριθμό φιλάθλων. Στον αγώνα λοιπόν του Αγρινίου, η όμορφη πίστα της Νεάπολης ήταν για άλλη μια φορά άριστα προετοιμασμένη από τον τοπικό ασώμα, τεχνική και θεαματική, ενώ οι οργανωτές κατάφεραν να μην αφήσουν τη σκόνη να εξελιχθεί σε πρόβλημα. Έτσι, οι 1500 θεατές που βρέθηκαν εκεί απόλαυσαν έναν καλό αγώνα με θέαμα, αλλά και αρκετές από τις συνηθισμένες σε τέτοιους αγώνες ακίνδυνες πτώσεις. Όπως γίνεται στους αγώνες Supercross, από τις πρώτες προκληματικές σειρές ξεχώρισαν τα φαβορί για τη διάκριση στο μεγάλο τελικό με τον οποίο κορυφώνεται και τελειώνει η εκδήλωση. Ένας τελικός που αν και δεν είχε τη μεγάλη μάχη, οι πολλές πτώσεις και οι συνεχείς ανακατατάξεις κράτησαν το ενδιαφέρον αμύωτο. Τελικά νικητής αναδείχθηκε μετά από μια έξοχη και δυναμική εμφάνιση ο Λευτέρης Παπανικολάκης της ομάδας Ιτα Καμένος Καβασάκι Elf, που φρόντισε παράλληλα να τέρψει τους πολυπληθείς θαυμαστές του με άφθονο θέαμα. Μια πτώση στέρισε από τον Θεμιστοκλή Κοσμά της ομάδας Speedwheel KRD τη δυνατότητα να παλέψει για την νίκη περιορίζοντάς τον στην δεύτερη θέση. Με σταθερή και μελετημένη οδήγηση, ο Θοδωρής Βελίδης πέτυχε την πρώτη του άνοδο σε βάρθρο τερματίζοντας τρίτος με μια Honda 125 κυβικών εκατοστών. Καθυστέρηση από πτώση είχε και ο Φωτόπουλος που πίεσε για την τρίτη θέση αλλά δεν τα κατάφερε, ενώ λίγο πιο πίσω ο Ταμβάκος άφησε έκτο το νεαρό Μπουμπουκιάνη. Εκτός της νίκης, ο Παπανικολάκης πήρε και το βραβείο του θεαματικότερου οδηγού της ημέρας. Βραβείο που του έδωσε ο τοπικός φύλαθλος Κόσμος διαβοής στο σχετικό διαγωνισμό. Στους άτυχους του αγώνα, ο πολύ καλός Δημήτρης Κερανιδάς που μια σπασμένη αλυσίδα του στέρισε τη διάκριση. Ο Κώστας Μαρίνης που μια πτώση στα δοκιμαστικά τον άφησε εκτός αγώνα και ο δυναμικός οδηγός από τον Βίργο Καρανάσης που μια πτώση στον τελικό τον ανάγκασε να εγκαταλείψει.
Ένας ακόμη αγώνας Supercross λοιπόν στο Αγρίνιο, που ήταν μια καλή προετοιμασία για τον μεγάλο αντίστοιχο αγώνα, αυτόν που θα διεξαχθεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 3 και 4 Ιουνίου. Το πρωτάθλημα Enduro συνεχίστηκε με τον αγώνα που διοργανώθηκε στην Πάτρα από τον ΑΟΤ. Αρκετές οι συμμετοχές και στις 5 κατηγορίες και έντονος συναγωνισμός στις περισσότερες για την νίκη. Στις 3 μάλιστα κατηγορίες η πρώτη θέση κρίθηκε με διαφορά 2 δευτερολέπτων. Το μόνο παράπονο των οδηγών προς τη Λέσχη, η ελλιπής σήμανση κατά τη διάρκεια των απλών διαδρομών που πονοκεφάλιασε αρκετούς. Στην κατηγορία 1 τώρα, όπου ο Χάρης Πουλόπουλος με Motoclub Rock Oil Yamaha 125 κέρδισε την κατηγορία ακόμη μια φορά και ήταν πέμπτος στη γενική κατάταξη. Ο νεαρός οδηγός με τις τελευταίες του εμφανίσεις αποδεικνύει ότι εκτός από ταχύτατος έχει γίνει σταθερός και σίγουρα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δεύτερος, μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Πουλόπουλο, τερμάτισε ο Τζούμας του Moto Posto με 592 βαθμούς ποινής. Στην τρίτη θέση περιορίστηκε αυτή τη φορά ο έμπειρος Θανάσης Χούντρας. Δεν μπόρεσε λόγω τραυματισμού να τρέξει στην Πάτρα ο περσινός πρωταθλητής των 125 κυβικών Δημήτρης Χελιώτης. Ο Θανάσης Αργυρόπουλος της ομάδας Two Wheels, που στον προηγούμενο αγώνα στη Βέρεια είχε χάσει την πρώτη θέση εξαιτίας ενός καπέλου, στην Πάτρα ήταν κυρίαρχος της κατηγορίας του και δεύτερος γενικής. Ο Λευτέρης Πιμενίδης του Service Time τερμάτισε δεύτερος με CR 250. 7 δευτερόλεπτα πίσω του, στην τρίτη θέση, τερμάτισε ο Χρήστος Τασούλης της ομάδας Danny Coil White Power. Ο Παντελής Κατσάφαρος της ομάδας Speedwheel με Husky 360 ήταν σίγουρα το πρόσωπο της ημέρας στην Πάτρα. Έμπειρος οδηγός που κυριαρχεί στην κατηγορία 3 εδώ και χρόνια, κατάφερε μετά από πολύ καιρό να κερδίσει και την γενική κατάταξη του αγώνα. Εντυπωσιακός ο Κατσάφαρος άφησε 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω του τον δεύτερο της γενικής κατάταξης. Πίσω από τον Κατσάφαρο στη δεύτερη θέση της κατηγορίας 3 τερμάτισε ο Κίσας με κατέμ 400. Τρίτος ήταν ο Μιγιάκης με κατέμ 300. Στην κατηγορία 4, τα μικρά τετράχρονα δηλαδή, ο Νίκος Λαθούρης της Χέλιν Μότο Καστρόλ μετά από 3 συνεχείς νίκες περιορίστηκε στην Πάτρα στην δεύτερη θέση από τον Ανδρέα Κόρκα που τρέχει φέτος με Κούσαν 350 και ήταν περσινός πρωταθλητής στα 250 κυβικά. Τρίτος, μετά από καλή εμφάνιση, τερμάτισε ο Ζουλινάκης της Danny Coil με Honda XR 250. Στα μεγάλα τετράχρονα, η μάχη μεταξύ Καρέρ και Σπυριδόπουλου κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή του αγώνα. Τελικός νικητής, με ένα δευτερόλεπτο διαφορά, ο Ερίκος Καρέρ της Χέλιν Μότο Καστρόλ με κατέμ 600. 7 δευτερόλεπτα πίσω από την Χούσαμπερκ 600 του Σπυριδόπουλου, στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τουμπανιάρης του Δήμου Μεγάρων με Μότο Πανταζής 600. Οι αγώνες του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Enduro, μετά από ένα διάλειμμα 3 μηνών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα συνεχιστούν στα τέλη του Σεπτέμβρη. Χρόνος αρκετός λοιπόν για όλους, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα και να εμφανιστούν ισχυρότεροι στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ο αγώνας καρ του κυπέλου Βορείου Ελλάδος, ενώ το πρωί πριν την έναρξη του αγώνα απειλήθηκε λόγω της καταρακτώδης βροχής που έπεφτε με αναβολή, τελικά διεξήχθηκε κανονικά και οι πρώτες ζεστές ακτίνες του ήλιου ζέσταναν την πίστα και τις καρδιές οδηγών και οργανωτών. Πολλές οι συμμετοχές και στις 4 κατηγορίες, ας δούμε όμως τη συνέχεια την εξέλιξη του αγώνα ανακατηγορία.
και στην μίνι κατηγορία πρώτα, όπου ο Στέλιος Καλεμτζάκης επικράτησε του συναγωνισμού τόσο στον τελικό όσο και στα δύο δεκάλεπτα. Δεύτερος ήταν ο Γιώργος Κακαβάς, που κατόρθωσε να βρεθεί επικεφαλής και στις τρεις εκκινήσεις και έδωσε έτσι ιδιαίτερο χρώμα στην κατηγορία. Τρίτος τερμάτισε ο Ρόμπος Βασίλης. Στην κατηγορία Junior τώρα, όπου ο Μίρκο Μιλαβάνοβιτς από το Βελιγράδι κατόρθωσε παρόλη την ατυχία του στον δεύτερο προκριματικό να τεθεί επικεφαλής της κατηγορίας από την αρχή του τελικού και να κερδίσει χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Δεύτερος ήταν ο Γάτος Γεώργιος, που μόνο στον πρώτο προκριματικό του αγώνα έδειξε να ασκεί πίεση στο Γιουγκοσλάβο, ενώ ο ίδιος δέχτηκε έντονη πίεση σε όλο τον αγώνα από τον τρίτο και πρωτοεμφανιζόμενο Αντωνέλο Αυγουστή. Τέταρτος, ο Μπούρας Κωνσταντίνος, που έκανε έναν ήσυχο αγώνα προσπαθώντας να προσαρμοστεί στη νέα για αυτόν πραγματικότητα των αγώνων. Στην κατηγορία Super μόνο δύο συμμετοχές είχαμε. Ο Νίκος Νοταράς, που κατάφερε να κερδίσει τον Ανδρέα Τσουκάτο, που κουράστηκε γρήγορα. Οι αγωνιζόμενοι της κατηγορίας αυτής προσβλέπουν τώρα μόνο στη συγκέντρωση βαθμών και τερματισμών με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στους τελικούς της κατηγορίας τους, στους τελικούς του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Και να έχουμε στην κατηγορία National, που για ακόμη μια φορά αποτέλεσε πόλο έλξης για αγωνιζόμενους και θεατές. Ο Αντώνης Παπαρέγκας, μην αφήνοντας περιθώρια για αμφισβήτηση στους αντιπάλους του, ξεκίνησε και τερμάτισε πρώτος. Ήταν η πρώτη νίκη του, κάτι που άξιζε και κυνηγούσε για αρκετό καιρό. Η μόνη στιγμή που δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι η πρώτη θέση για τον συμπαθή οδηγό θα παρέμενε όνειρο, ήταν όταν στην εκκίνηση του τελικού βρέθηκε μπροστά του ο Φώτης Μπρόλους. Αυτό όμως κράτησε για λίγους γύρους και έτσι ξαναβρέθηκε μπροστά ο Παπαρέγκας, εκμεταλλευόμενος ένα λάθος φρενάρισμα του Μπρόλου. Ο τελευταίος κατέλευε τη δεύτερη θέση. Τρίτος τερμάτισε ο Αλβανός Ακίνδυνος. Τέταρτος ο Αλεξανδρίδης Σπύρος, που κάνοντας μια από τις καλύτερες εμφανίσεις του, έδειξε πως έχει τη δυνατότητα να ανέβει στο βάθο των τριών πρώτων. Στο Πλήμουθ της Μεγάλης Βρετανίας συνεχίστηκε το παγκόσμιο κύπελο Mountain Bike. Ο Δανός Χένρικ Διερνής, πολύ δυνατός, ξέφυγε από τον γκρουπ στον δεύτερο γύρο και δέχτηκε πίεση μόνο προς το τέλος του αγώνα από τον Σλοβάκο ποδηλάτη Πέτερ Χρίτς, που τερμάτισε τελικά δεύτερος, 12 δευτερόλεπτα πίσω από τον Διερνής. Τρίτος ήταν ο Ολλανδός Μπαρτ Μπρέντχιεν. Ο Αμερικάνος Τζον Τόμακ κυνήγησε με δύναμη τον Διερνής, δεν υπολόγισε όμως σωστά τις δυνάμεις του και στον τέταρτο γύρο έπεσε πολύ αποδοσή του και τελικά τερμάτισε έκτος. Ο κάτοχος του τίτλου, Ελβετός Τόμας Φρίσκνεχτ, ήταν άτυχος όταν μόλις τον πρώτο γύρο χάλασε ο μπροστινός του τροχός. Στις γυναίκες τώρα, όπου η Τζουλιάνα Φουρτάντο συνέχισε την κυριαρχία της. Ήδη έχει κερδίσει τους τρεις από τους τέσσερις αγώνες που έχουν διεξαχθεί. Στο Πλήμουθ, η Φουρτάντο ξεκίνησε συγκρατημένα. Μετά τον δεύτερο γύρο όμως ανέβασε το ρυθμό της και πέρασε στην πρώτη θέση. Δεύτερη τερμάτισε η Σούζαν Ντεματέι και τρίτη η Βρετανίδα Καρολίν Αλεξάνδερ. Ο Γάλλος Λοράντζα Λαμπέρ και ο Ρομπέρτο Τόρες ήταν επικεφαλής του πρώτου τελευταίου ετάπ του γύρου της Ισπανίας. Πλησιάζοντας τη γραμμή του τερματισμού και ενώ όλα έδειχναν ότι η νίκη θα κρίνονταν στο σπριντ, μια πτώση συνοδευτικής μοτοσυκλέτας εμπρός από τους δύο ποδηλάτες άλλαξε την κατάσταση υπέρ του Ζαλαμπέρ. Ο Γάλλος κέρδισε και το τελευταίο ετάπ του αγώνα από την Σεγκόβια στη Μαδρίτη. Ο Ελβετός Τόνι Ρόμιγκερ ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά ο μεγάλος νικητής του γύρου της Ισπανίας. Μετά από 21 ετάπ και 3.568 χιλιόμετρα, ο Ελβετός ήταν πρώτος και γίνεται έτσι ο πρώτος ποδηλάτης στην ιστορία του γύρου της Ισπανίας που καταφέρει να τον κερδίσει για τρεις συνεχείς χρονιές. Δεύτερος ήταν ο Ισπανός Μικέλ Ζαραμπέιτιο και τρίτος ο συμπατριώτης του Πέτρο Ντελγκάδο, ο βετεράνος Ισπανός ποδηλάτης που στο παρελθόν έχει κερδίσει δύο φορές τον γύρο της Ισπανίας και μία φορά το γύρο της Γαλλίας. Rominger, el vencedor de la Vuelta Ciclista a España. Κυρίες και κύριοι, αυτά για σήμερα από εμάς. Μην ξεχνάτε, την άλλη Κυριακή αρχίζει το Rally Ακρόπολης. Η τηλεόραση του Sky θα παρακολουθήσει τον αγώνα, θα παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις ειδικές και θα συνημερώνει από την άλλη Κυριακή και κάθε μέρα μέχρι το τέλος του μεγάλου Rally. Αυτά από εμάς. Καλή σας Κυριακή.